Καλησπέρα σε όλους, τι κάνουμε εκεί, θα παίζουμε Binding of Isaac Afterbirth Plus, πάμε να παίξουμε άλλο ένα challenge και αυτό θα είναι το pay to play αν δεν το έχω κάνει εδώ, το 24, το οποίο μας δίνει πολλά λεφτά και για να αλλάξουμε δωμάτια χάνουμε ένα νόμισμα και αν τελειώσουμε από νομίσματα χάνουμε, αλλά έχουμε sack of pennies και όταν δεχόμαστε damage νομίζω πέφτει και ένα νόμισμα. Για να δούμε εδώ. Μάλιστα. Αυτό μου αρέσει πολύ. Και αυτό μου αρέσει. Οπότε παίρνουμε ένα και δύο. Χάσαμε 0,75 damage. Δεν πειράζει. Η αρχή νομίζω είναι πιο δύσκολη. Μετά κάπως θα τα καταφέρουμε. Εδώ είμαστε και πήραμε 0,27. Το damage μας είναι αρκετά καλό. Να μην φοβόμαστε. Παρ' όλα αυτά πρέπει να έχω το μυαλό μου και στα νομίσματα. Ου, Petrified Poop είναι πάρα πολύ καλό και νομίζω πως θα διαλύσω αυτό εδώ, γιατί θα βρούμε νομίσματα, δεν γίνεται να μην βρούμε. Συν 0,05. Ξεκινάμε πάρα πολύ καλά. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε και τη βόμβα εκεί, καλού κακού να υπάρχει. Τέλεια. Το νόμισμα το οποίο θα πάμε στο επόμενο δωμάτιο για να βρούμε το boss. Και αν δεν κάνω λάθος υπάρχουν ακόμα treasure room. Οπότε θα πάμε να το ψάξουμε. Μπορώ να βάλω και εδώ βόμβες για νομίσματα. Θα το δούμε όμως πώς θα πάει. Για να έρθω από εδώ. Και έχουμε sloth. Πολύ ωραία. Θα τον κερδίσουμε. Για να πάρουμε two of spades. Πολύ καλό. Και δεν υπάρχουν item room. Τελικά. Ήταν δικό μου το λάθος. Υπάρχει μόνο shop. Και θα ήθελα καμιά βόμβα. Αλλά ας τα αφήσουμε. Πάμε στον boss. Όπου θα πολεμήσουμε Famine. Το Pajembo ίσως είναι το καλύτερο αντικείμενο που μπορούμε να συναντήσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά θα πάρουμε Cube of Meat. Δεν τρέχει κάτι. Μια χαρά είναι και το Cube of Meat. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε κομπλέ. Ξεκινήσαμε 50, είμαστε 43. Και 100% πιθανότητα να ανοίξουμε Devil Room. Αυτό είναι το καλύτερο απ' όλα. Ωραία. Πρέπει να διαλύσουμε ό,τι σκατό βρεθεί μπροστά μας για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Τέλεια. Εδώ λογικά αν βγάλει κάτι καρδιά θα βγάλει. Άχρηστο εντελώς. Αν είναι πάνω να χρησιμοποιήσουμε κάνα κλειδί, μπορούμε να διπλασιάσουμε τα κλειδιά μας και μετά να το κάνουμε αυτό. Ωραία. Αφού υπάρχουν σκατά, κάτι θα εμφανιστεί. Τέλεια. Άλλο ένα νομισματάκι, δεν θα με χαλούσε. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ όπου θα βρούμε. Ναι. Νομίζω το καλύτερο είναι να πάρουμε την καρδιά και ας πέφτει λίγο το damage μας. Και επίσης νομίζω και μία βόμβα θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Εν τέλει δεν χρειάστηκε. Πάμε στο boss, είναι μόνστρο. Έχουμε 42 νομίσματα. Νομίζω πως επειδή έχουμε και Petrified Poop πρέπει αυτόν τον δεύτερο όροφο να τον κάνουμε όλο, να τον βρούμε όλο. Να τον βρούμε, να τον κερδίσουμε όλο, να το πούμε σωστά. Λοιπόν, και θα πάρουμε σαν δεύτερο αντικείμενο Squeezy. Πολύ ωραίο. Και το Devil Room ακόμα θέλει νόμισμα. Και τίποτα από αυτά δεν μ' αρέσει. Παρ' όλα αυτά θα πάρω Black Powder. Για τον λόγο ότι δεν πρέπει να εμφανιστεί τώρα Angel Room. Δεν υπάρχει λόγος. Ωραία.
Ναι, άλλο ένα νομισματάκι. Ψάχνουμε σκατά κυρίως. Εντάξει, κάνα δυο δωμάτια ακόμα. Εκεί ίσως. Α, έχουμε και guest room. Το οποίο από ό,τι βλέπω δεν χρειάζεται να ξοδέψουμε νόμισμα, αλλά δεν ξέρω και αν αξίζει κιόλας. Ωραία. Άχρηστε εντελώς. Πάω να μπω και guest room και ό,τι γίνει. Και χτυπήθηκα και έχασα νομίσματα. Μάλιστα. Ωραία, αυτό δεν το ήξερα. Να και κάτι που έμαθα. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει donation, ναι. Θα δούμε στον επόμενο όρφο πώς θα προσπαθήσουμε να μην μας τελειώσουν τα λεφτά. Διότι έχουμε πέσει αρκετά. Άσχετα που έχουμε πάρει κάνα δύο αντικείμενα. Για να έρθουμε εδώ. Δύσκολο δωμάτιο. Και δεν πρέπει να χτυπηθούμε. Ωραία. Καλό θα ήταν να έσκαγε εκεί πέρα η βόμβα. Η μίγα βόμβα, να το πούμε έτσι. Λοιπόν, εννοείται πως θα βάλουμε εδώ την βόμβα. Διότι 6 νομίσματα είναι ό,τι καλύτερο για εμάς. Και τι γίνεται τώρα. Θα πάρουμε αυτό. Θα να πάρω και αυτό, αλλά δεν θα το κάνω διότι δεν τρελαίνομαι ακόμα. Έχουμε πέσει στα 23 νομίσματα μόνο. Αρχίζει και πέφτει και τον damage μας πάρα πολύ. Οπότε προσπαθούμε να μαζέψουμε πολλά νομίσματα. Και αυτό τι είναι? Αίμα τέμεσης. Οκ, δεν τρέχει κάτι. Τα χειρότερα νομίζω αντικείμενα για εμάς είναι ο μπαμ. Θα μας ξεφτυλίσει εντελώς εάν εμφανιστεί. Ελάτε εδώ. Στην ευθεία σας θέλω όλους. Και νομίζω πως πρέπει να εμφανιστούν πολλά νομίσματα μπροστά μας. Όπως επίσης και σε ντούκια. Ραφ, okay. Έλα εδώ. Κάπου θα την ρίξει τη βόμβα του. Τέλεια, έχουμε μία βόμβα εδώ. Παίρνουμε μάμα μέγα. Ούτε μέγα μπομ, ούτε αυτές τις βλαγίες που έλεγα, είναι μάμα μέγα. Λοιπόν, και νομίζω πως στα τράπρουμ πρέπει να πηγαίνουμε. Διότι συνήθως συνοδεύονται από σεντούκια. Τα οποία σεντούκια όλο και κάποιο νόμισμα θα δίνουν. Και πάμε devil room, όπου βρίσκουμε multidimensional baby. Και νομίζω θα το πάρω. Οπότε αυτό το αφήνουμε όπως έχει. Ό,τι και να μου δώσει δεν νομίζω ότι είναι καλύτερο. Άλλο ένα κακό δωμάτιο. Πάμε. Ωραία. Είμαστε στα 22 νομίσματα. Πρέπει να βρούμε και άλλα νομίσματα, δεν γίνεται έτσι. Οπ, στο τσακ, το είδατε ότι ήταν στο τσακ. Και μία μπλε καρδιά. Για να πάμε boss, είναι Forsaken. Δεν είναι και το πιο εύκολο boss για εμάς. Ωραία. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολο αυτό το boss. Έλα και εσύ. Έλα να σκάσει. Δεν μ' αρέσουν καθόλου αυτά που βγάζει, καθόλου όμως. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορώ απλά να το επιτίθομαι όλη την ώρα, αλλά δεν γίνεται έτσι δουλειά. Έλα εδώ. Ναι.
Μπορούμε να πούμε ότι εδώ θα τον πολεμήσουμε. Αλλά δεν είναι, είπαμε, και το πιο εύκολο πράγμα, και ειδικά αν βγάζει και δύο τέτοιους αντιπάλους. Έτσι, έλα. Φου, λοιπόν, θα πάρουμε HP και Luck Up. Πάμε να ψάξουμε και τους υπόλοιπους ορόφους. Νομίζω πως χρειάζομαι βόμβα. Βόμβες μάλλον, για να ψάχνω μυστικά δωμάτια. Όπως επίσης και ένα arcade δεν θα με χαλούσε καθόλου. Τώρα που το σκέφτομαι. Για να έρθουμε και από εδώ. Να δούμε το απόλυτο τίποτα. Λεφτά θέλουμε, κάνα νίκελ να πέσει. Ωραία. Και ωραία, μία κόκκινη καρδιά. Ξεμείναμε στα 20 νομίσματα. Θα στηριχθούμε 100% στην τύχη, που έχουμε μόνο ένα luck, και στα αντικείμενα που μας εμφανίζονται σε Devilum και γενικά στον χάρτη. Δεν είναι και τόσο εύκολο όσο νόμιζα. Λοιπόν, γιατί δεν μπορώ να μπω. Να πληρώσω μπορώ, να μπω δεν μπορώ. Εντάξει, είναι λίγο αδικία αυτό το πράγμα. Ναι, πάμε. Μπράβο, δύο νομίσματα. Και για να δούμε. Δεν μπαίνουμε. Οκ. Το νομίσμα δεν έπρεπε να με αφήσει να το δώσω τότε. Πολύ απλά. Λοιπόν, δεν έχουμε και βόμβες. Κάποια στιγμή πρέπει να μπορέσουμε να κερδίσουμε και αυτούς τους αντιπάλους με τον damage που δεν έχουμε. Ωραία. Πώς δεν χτυπήθηκα. Έλα. Πού θα πάει, θα το κερδίσουμε. Εδώ είμαστε. Χάσαμε δύο νομίσματα. Βασικά επί της ουσίας χάσαμε ένα νόμισμα. Αλλά όπως και να έχει, κάτι χάσαμε. Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Και δεν ήξερα τι θέλει τόση διαχείριση των χρημάτων. Εγώ βρήκα εκεί μάμα μέγκα και τα άδειαζα όλα. Ωραία. Έλα κι εσύ. Τέλεια, να το, το σύν μας. Α, έχει να πάμε πάνω. Και είμαστε στα 22 νομίσματα. Νομίζω ότι θα δυσκολευτούμε να κερδίσουμε αυτό το challenge. Να, μία βόμβα, να δω τι θα την κάνω. Τι θα την πρώτο κάνω μάλλον. Μπορώ να βάλω εδώ μία βόμβα, επί της ουσίας δεν κερδίζω τίποτα. Εδώ πέρα θα χτυπηθώ, θέλοντας και μη. Αυτό που έλεγα, ότι θα χτυπηθώ. Ας κερδίσουμε μία αυτό εδώ, που είναι το δύσκολο της υπόθεσης. Και επίσης δεν θέλω Kerstrum. Ωραία. Στα 20 νομίσματα, αν δεν βρούμε κανένα dime, δουλειά δεν γίνεται. Έλα εδώ. Πολύ ωραία. Οπ. Έλα κι εσύ. Δεν ξέρω πώς μπορώ να αποφύγω όλο αυτό το να χάνω ένα νόμισμα. Πρέπει κάπως να βρούμε τρόπο να πάρουμε περισσότερα νομίσματα. Εκτός και αν είναι στημένο να μας δώσει κάνα pageant boy. Εκεί πέρα οκ, θα πάω πάσο. Ωραία. Πρέπει να πάρουμε από εδώ το νομισματάκι μας. Ας κατέβουμε και προς τα κάτω. Και δεν πρέπει να χτυπηθώ.
Δεν πρέπει να χτυπηθώ. Πάμε, πάμε να κερδίσουμε το πρώτο. Φου. Και τι γίνεται τώρα. Η καρδιά αυτή νομίζω ήταν το καλύτερο που είχε να μας προσφέρει. Γι' αυτό θέλω να βάλω τη βόμβα, για τίποτα άλλο. Και δεν έγινε τίποτα. Για να δούμε και εδώ. Wow, πολύ καλό. Και εννοείται θα βάλουμε βόμβα. Και δεν πήραμε τίποτα. Λοιπόν, ναι, δεν έχουμε αλλού να πάμε. Θα έρθουμε εδώ. Έχουμε 22 νομίσματα. Αν χτυπηθούμε θα πάρουμε και άλλα νομίσματα. Και νομίζω αυτό περιμένουμε όλοι μας. Και πέσαμε στα 20 νομίσματα. Ένα νόμισμα χάνουμε κάθε φορά. Είναι το χειρότερο από όλα, το ότι αν χτυπιέσαι χάνεις και νομίσματα. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα για τον boss, όπου θα πολεμήσουμε Stain. Αρκετά δύσκολο μποσάκι, κυρίως το να αποφύγουμε το low damage. Αυτό που σας έλεγα, το damage. Εδώ είμαστε, έλα. Πάμε, βγες. Έλα να κερδίσουμε. Εδώ είμαστε, έλα. Χου, λοιπόν, θα πάρουμε All Stats Up, All Stats Up. Και αυτό είναι υποτίθεται Devil Room. Ναι, είναι υποτίθεται Devil Room. Θα τη δώσουμε την καρδιά γιατί μας δίνει πάρα πολλά νομίσματα. Δεν πήρα Sacrificial Dagger, πήρα Gappy Scareball. Μήπως και υπάρχει πιθανότητα να γίνουμε Gappy, λέω μήπως, γιατί θα πετάμε. Και το ότι πετάμε μπορεί να μας δώσει έξτρα νομίσματα, για να δούμε εδώ. Θα το πάρω, δεν έχω να χάσω κάτι. Έχω να χάσω το ότι θα χτυπηθώ. Αλλά νομίζω πως θα τα καταφέρω. Τώρα που ανεβάσαμε και ιδιαίτερα damage. Μόνστρο, mini μόνστρο. Δεν ξέρω, εγώ έτσι τα λέω. Έλα. Μάλιστα, εντάξει, δεν είναι κάτι τόσο δύσκολο εν τέλει. Εδώ είμαστε. Ό,τι έρχεται θα το τρώει το damage του. Και ένα νομισματάκι. Είμαστε στα 31, αρκετά καλά. Πω, δύσκολο αυτό. The world. Ας πάμε από εδώ. Όλο και κάτι θα κερδίσουμε πιθανόν. Τέλεια. Και αλήθεια τι έμεινε. Α, ούτε που την είδα τη μίγα. Ας πάρουμε Child's Heart, ποτέ δεν ξέρεις. Και τώρα πάμε απλά μείον στα νομίσματα, εάν δεν μας δίνει. Και δεν πρόκειται να πάρουμε εδώ νόμισμα, διότι δεν πετάμε. Και μας έβγαλε σεντούκι κιόλας, δηλαδή πόση ηρωνία. Να μου πει ότι σεντούκι δεν ήθελες, πάρτε το σεντούκι, αλλά μόνο εκεί, μόνο αν πετάς. Ωραία, πάει αυτό. Εδώ είμαστε. Πολύ ωραίο νταματζάκι. Και κλειδιά, δεν μπορούσα να τα νομίσματα. Τα κλειδιά τι να τα κάνω, μόνο ένα Gappy Stale θα μας ήταν πάρα πολύ χρήσιμο. Λοιπόν, τώρα εδώ που φτάσαμε θα πάμε σε όλα τα δωμάτια, ελπίζοντας να βρούμε κανένα νόμισμα παραπάνω. Όπως επίσης δεν βρήκαμε καθόλου πέτρες. Εντάξει, μπορώ να με παραδεχτώ και θέλω να μου το επιτρέψετε αυτό με όλα αυτά που συνέβησαν. Ερημίτης. Ναι, okay. Ας μου βγάλει ένα νόμισμα αυτό. Και όχι μπαταρία. Πάρα πολύ υγεία από το συγκεκριμένο. Για να έρθουμε και εδώ, όπου έχουμε αυτή τη βλακεία που περί βλακείας πρόκειται. Έλα εδώ. Μία μπλε καρδιά. Κάτι είναι γι' αυτό.
Okay. Αφού τα αποφύγαμε, κάτι γίνεται. Έλε, ήρεμα. Και γκάπι σπο, το οποίο θα το κρατήσουμε όπως είναι. Και με ένα ακόμα γκάπι αντικείμενο γινόμαστε γκάπι, αυτό που λέγαμε. Και ίσως έπρεπε να γυρίσω να πάρω petrified poop για αυτά τα τέσσερα σκατά. Εκτός και αν μου βγάλει ένα νόμισμα που θα πω ότι ήταν επιτυχημένο. Αφού δεν μπορούμε να κερδίσουμε μικρό σκατό με ένα χτύπημα, έχουμε χάσει πάρα πολύ σε damage. Όχι κόκκινη καρδιά. Εδώ να κερδίσουμε τουλάχιστον τον έναν. Ωραία, έλα κι εσύ. Και να επιστρέψουμε στα 30 νομίσματα. Κάτι το οποίο χρειαζόμασταν σίγουρα. Grid εδώ δεν υπάρχει. Βόμβα. Μήπως και εμφανιζόταν κανένα νόμισμα. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να μας δώσει νομίσματα. Ωραία. Να τελειώσουμε και από εδώ. Και από εδώ. Και παίρνουμε μπλε καρδιά επί της ουσίας είναι αυτή. Θα τα καταφέρουμε. Και θέλω ένα Devilum που θα μας δώσει γκάπι. Ένα γκάπι αντικείμενο θέλω και μετά νομίζω πως είμαι απολύτως κομπλέ. Και πάμε στο boss όπου θα πολεμήσουμε Fallen. Συγγνώμη. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο το να μην χτυπηθούμε πολεμώντας Fallen. Και να που δεν χτυπηθήκαμε. Και τι παίρνουμε τώρα? Μάλλον παίρνουμε Ghost Baby. Διότι το Book of Belial δεν θα μας έδινε απολύτως τίποτα. Απολύτως όμως. Φου, λοιπόν, αλήθεια, μου το έδωσε. Συγγνώμη, και αντί να κατεβαίνω, αντί να ανεβαίνω κατεβαίνω, χάνουμε 4 και παίρνουμε 4. Πόσο κακό, μα πόσο κακό. Και δεν το πρόσεξα καθόλου αυτό. Θέλουμε σίγουρα 3 βόμβες. Σίγουρα όμως. Μπράβο Ντιμίγα. Πολύ καλό damage από Ντιμίγα. Και τι γίνεται τώρα? Θα έρθουμε δεξιά. Αριστερά δεν μπορούμε να πάμε, να το έχουμε κατά νου. Και δες εκεί, μόλις έδωσα petrified poop, τότε μου τα έβγαλε όλα. Έλα από εδώ. Εδώ είμαστε, σας περιμένω όλους. Τέλεια, έλα. Και ας μου δώσει ένα ακόμα νόμισμα. Δεν μου έδωσε. 26 νομίσματα για εμάς. Παλεύουμε να κρατηθούμε. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Και damage δεν παίρνουμε ιδιαίτερο. Εδώ ένα νόμισμα θέλω. Ήδη βρισκόμαστε σταθερά στα 26 και πηγαίνουμε και στα 27. Ας μου δώσει ένα ακόμα. Το ξεκίνησε που το ξεκίνησε. Και εδώ δεν θα βρούμε τίποτα. Οπ. Έχουμε και λέμε μία μπλε καρδιά. Ας μου δώσει ένα Devil Room με γκάπι αντικείμενο. Δεν ζητάω πολλά. Το νόμισμά μου. Λογικά, ναι, εδώ βρίσκεται boss και είμαστε Νεκρόπολης 2. Ευτυχώς που δεν μπήκα. Διότι όσο να είναι θέλω να ψάξω. Και τι λέγαμε εδώ? Θέλουμε βόμβες. Θέλω σίγουρα 3 βόμβες. Βασικά μπορώ να βάλω τη μία βόμβα πάνω στο arcade και ό,τι μου βγάλει. Δεν μου αρέσει αυτό το τσάμπιο που πηγαίνει διαγώνια καθόλου. Λοιπόν, θα πάω να βάλω εγώ τη βόμβα εκεί πάνω. Εδώ ακριβώς. Ελπίζοντας να διαλύσει όλα. Και νομίζω πως τζάμπα, δεν ξοδέψαμε. Γενικά δεν δίνει πολλά κλειδιά. Και θέλουμε άλλη μία βόμβα. Ωραία. Ας μας δώσει εδώ μία βόμβα. Θα το παρακαλούσα πάρα πολύ να μας δώσει άλλη μία βόμβα. Άλλη μία βόμβα λέμε. Δεν ζητάω κλειδιά, ζητάω βόμβα. Εδώ είμαστε, ωραία.
Τέλεια. Έλα και εσύ. Και θα βρούμε Shop Grid. Grid Edge, μπράβο. Επιτέλους. Και θέλω πάρα μα πάρα μα πάρα πολλά νομίσματα. Και να μην χτυπηθώ επίσης θέλω. Εδώ είμαστε. Κάπου εδώ θα βαρέσει. Μπράβο του. Και θα πάρουμε για Grid πολύ λίγα νομίσματα. Σίγουρα είναι πολύ λίγα. Έχουμε και έναν ερημίτη. Αλλά ψάχνουμε και μία βόμβα επίσης. Πιν. Ου. Στο τσακ που δεν χτυπιέμαι. Ωραία. Για να έρθουμε εδώ. Κάπου θα τους βρω που θα πάει. Τέλεια, πάει κι αυτός. Τέλεια, έλα μπροστά εμένα. Και δύο νομίσματα, Kerstrom. Εννοείται πως δεν πάμε. Αν και μπορώ να μπω και να πετάξω φεύγοντας, αλλά όχι. Λοιπόν, βόμβα δεν υπάρχει. Δυστυχώς. Οπότε πολύ απλά θα πάμε να πολεμήσουμε την μαμά. Ελπίζουμε για αυτό το Devil Room. Ελπίζουμε για ένα gap αντικείμενο. Έχουμε Cube of Meat, που σημαίνει ότι μπορούμε να κάνουμε καλό damage. Εδώ είμαστε. Οπ, και να που χτυπήθηκα. Οκ, δεν τρέχει κάτι. Ελάτε, ελάτε. Εδώ. Πολύ ωραία. Έλα. Κάπου εδώ θα κερδίσουμε νομίζω και παίρνουμε Polaroid. Συν Devil Room και όχι Krampus, όχι Krampus. Άλλο ένα Devil Room που το φοβάμαι άπειρα. Και δεν γίνεται να μην χτυπηθώ. Εντάξει, τραγικό, τραγικό απλά. Το να πολεμάς Krampus. Ναι, όμως πρέπει να το χτυπήσουμε και λίγο. Εδώ είμαστε, έλα, έλα, δεν σε φοβάμαι. Φου. Head of Krampus, όσο καλό κι αν είναι, έχω μάμα Μέγκα. Και πέσαμε στα 31 νομίσματα. Έχουμε να πολεμήσουμε Isaac, που σημαίνει ότι έχουμε άλλους 3 ορόφους. Curse of the Labyrinth, λοιπόν, ερημίτης. Και θα έλεγα κακό δωμάτιο, εμφανιστήκαμε, πολύ κακό. Και αφού μπορώ και αποφεύγω όλα εκείνα, δεν φοβάμαι τίποτα, έλα. Λοιπόν, επιτέλους ένα σεντούκι. Και είναι Excel όροφος, αυτό είναι το χειρότερο. Φου. Και κάρτα είναι Lovers. Επίσης, άχρηστο. Και ας έρθουμε από εδώ. Ίσως είναι ένας καλός όροφος να χρησιμοποιήσω το Mama Mega. Αλλά νομίζω πως θα προτιμούσα να το χρησιμοποιήσω πολεμώντας τον Isaac. Καμότο. Τουλάχιστον εδώ σε πολλά νομίσματα. Έλα. Χάσε. Εδώ είμαστε και θα πάρουμε τα τρία του καράμπελα. Οπ. Εντάξει, φθηνά την γλιτώσαμε. Ας διαλύσουμε και αυτά τα σκάτα. Μπας και μας δώσουν κανένα σεντούκι. Κάνα νόμισμα τη σεντούκι. Συνεχίζουμε ελπίζοντας να βρούμε τα bosses. Όχι το boss, τα bosses. Και δεν βλέπω να εμφανίζεται Devil Room με τέτοια ποσοστά. Λοιπόν, τι θα κάνουμε. Θα έρθουμε εδώ. Και πολύ απλά θα τον κερδίσουμε έτσι. Και δεν δίνει νομίσματα. Επίτηδες δεν δίνει. Είναι για να ακούσει κανένα καντήλι. Λογικά πηγαίνουμε προς τα bosses. Έλα και εσύ. Λοιπόν, μία βόμβα εδώ, μήπως και. Μπράβο.
Και δώσουμε επιτέλους νομίσματα, επιτέλους. Και άλλη μια βόμβα εδώ, μήπως και. Εντάξει, μήπως ήτανε. Είμαστε στα 35 νομίσματα. Τέλεια. Magician. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ και εδώ. Λοιπόν, όσο είμαι στα 30 κάτι, είμαι μια χαρά. Σίγουρα θα προλάβω να πάω στον Isaac. Το θέμα είναι να, όσο μπορώ να έχω και παραπάνω για να ανεβάσω τον damage μου. Διότι άλλο damage upgrade δεν πρόκειται να πάρω. Ας ελπίσουμε ότι είναι από εδώ. Εντάξει, πόσα έβγαλε. Πόσα έβγαλε. Εντάξει, το βρίζεις δεν το βρίζεις τώρα. Φτάνει. Φτάνει. Έλα και εσύ εδώ. Έλα και εσύ. Στην ευθεία σε έχω. Και ένα κλειδάκι. Εντάξει, τα κλειδιά πλέον είναι άχρηστα. Με 30 κλειδιά κάνεις ό,τι θες κυριολεκτικά. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Θα πάμε τέρμα αριστερά. Μπάσκε. Ωραία. Για ένα δάκρυ, είμαι σίγουρος ότι είναι για ένα. Εντάξει, ναι, παίξω το μας τώρα και δύσκολος. Ήτανε για ένα, ασχετά που έριξα δύο και το πρώτο καν δεν το δέχτηκε. Πάει αυτός. Ναι, υποτίθεται θα πάει κάποια στιγμή. Ωραία. Για να έρθουμε και εδώ. Κομπλέ νομίζω είμαστε. Θα συνεχίσουμε προς τα πάνω, ελπίζοντας να βρούμε boss. Ναι, ας μείνουμε εδώ. Δεν έχουμε να χάσουμε κάτι. Βασικά και εδώ μπορούμε, και εδώ νομίζω ότι είναι ακόμα καλύτερα. Δεν ξέρω ότι υπήρχε τέτοιο champion που κάνει damage σε όλους. Τώρα το μάθα κι εγώ. Έλα κι εσύ. Τέλεια. Μπράβο, σε ωραίο σημείο κόλλησαν κιόλας. Δώσ' μου λεφτά. Τουλάχιστον βρήκαμε τα bosses. Και εδώ τι γίνεται τώρα. Φου. Είμασταν στο τσακ. Να την πιούμε κανονικά. Και πρώτο boss είναι Mama Guardi. Σταθερά νομίζω πρέπει να πολεμάμε. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο το να μην χτυπηθείς. Ειδικά έτσι αργός που γίνεσαι κιόλας. Λοιπόν, απλά βαράω και τέλος. Σοβαρά, και έχω ξεμείνει από υγεία. Δες που φτάσαμε τώρα. Θα πάρω σκρου και έχω μόνο 2 χτυπήματα. Κακώς παίρνω σκρου, γιατί νομίζω ότι έχουμε αρκετά καλό tiers ήδη. Και εδώ πολύ απλά δεν πρέπει να χτυπηθούμε. Δεν ήξερα ότι έχω χτυπηθεί τόσο πολύ. Ναι, ωραία. Τερατώμα, γιατί. Γιατί να μου το κάνεις αυτό. Και δεν θέλω να χτυπηθώ από αράχνη. Είναι πολύ κρίμα να χτυπηθώ από αράχνη. Πάμε. Π
Πάμε να μην χτυπηθούμε. Έλα, έλα. Χάσε, χάσε. Φου. Και δεν χτυπήθηκα. Όπως και να το κάνουμε, εγώ δεν χτυπήθηκα. Πάμε για Άιζακ. Θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μάχη. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε και Μάμα Μέγκα. Ελπίζοντας να τελειώσουμε γρήγορα. Γενικά από όλα αυτά όσα έχουμε. Liberty Cup. Καλύτερα. Μάλιστα. Λοιπόν, εννοείται πως θα βάλουμε εδώ φωτιές. Μία μπλε καρδιά θέλω, δεν θέλω παραπάνω. Άνοιξε και το δεύτερο μυστικό δωμάτιο, που σημαίνει ότι είμαστε αρκετά καλά ίσως. Και βρήκαμε τον boss με τη μία, πάμε να πολεμήσουμε. Ας ευχηθούμε καλή τύχη στους εαυτούς μας. Ελπίζω να μπορέσω να κερδίσω. Βασικά θέλω να το φτάσω στην τρίτη και τελευταία του μορφή. Η δεύτερη είναι η πιο δύσκολη. Όταν θα βγάζεις και τα Angel Feet τους. Γι' αυτό δεν το θέλω. Και να που χτυπήθηκα. Έλα, έλα, τελείωνε. Τελείωνε είπαμε. Λοιπόν, πάμε στην τελευταία του φάση. Και με ένα χτύπημα χάνουμε απλά. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή. Ου. Πάμε. Δεν πρέπει να χτυπηθώ για κανένα λόγο. Full damage. Φου, για να δούμε. Εδώ είμαστε. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Έλα, τελείωνε. Εδώ. Έλα, λογικά είναι το τελευταίο. Και να που μπορέσαμε και κερδίσαμε άλλο ένα challenge. Και μας έδωσε dime, δηλαδή πόσο ηρωνία. Ξεκλειδώσαμε άλλα δύο χάπια τα οποία ποτέ δεν τα έχουμε πάρει. Θα δούμε ποια είναι. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ που ακολουθήσατε. Θα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Καλή σας συνέχεια.